Κάτι παραπάνω από αρνητικές είναι οι συνέπειες της απαγόρευσης των μετακινήσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού για το αστικό κτέλ του Βόλου, με την πτώση της επιβατικής κίνησης και του τζίρου να φτάνει το 99%. Αν σας πω ότι είναι στο 99%, δηλαδή εντάξει, οι πράξεις είναι τραγικές. Ουσιαστικά δεν έχουμε πράξεις. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο έξοδα. Αντιλαμβάνεστε, τα λεωφορεία κινούνται, ο κόσμος εργάζεται και έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Είναι οδηγία, πρέπει να αντέξουμε όλοι οι επιχειρήσεις και άνθρωποι να μείνουμε σπίτι για να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό. Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Βόλου τονίζει ότι η εταιρεία εξυπηρετεί τον κόσμο χωρίς να έχει έσοδα αυτό το διάστημα, καθώς είναι υποχρεωμένη να κρατήσει μια συγκοινωνία ασφαλείας για τους βολιώτες που δεν έχουν άλλο μέσο μετακίνησης και από τις 15 Μαρτίου και μετά επιτελεί απλά κοινωνικό έργο. Κρατάμε μια συγκοινωνία έκτακτης ουσιαστικά ανάγκης με σχεδόν ένα μία ώρα δρομολόγιο σε κάθε γραμμή, τα οποία τα έχουμε αναρτήσει και στο site και το απόγευμα πιο αραιά, ανά δύο ώρες το απόγευμα, για τις έκτακτες ανάγκες των πολιτών. Στις αργίες είναι ανά δύο ώρες τα δρομολόγια και κρατάμε τη συγκοινωνία καθαρά για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα άλλου μέσου μετακίνησης, ουσιαστικά μπαίνοντας μέσα παθητικά δηλαδή για μας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να την κρατάμε και θα είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην κοινωνία του Βόλου. Σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Ευαγγελινό, μέρος του προσωπικού του αστικού κτέλ Βόλου έχει ενταχθεί στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού, ενώ για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο. Στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και εντάσσεται και η επιχείρησή μας, αναστολή συμβάσεως για το προσωπικό κυρίως και αναμένουμε και εμείς για να δούμε τι θα γίνει σχετικά με το βοήθημα των 800 ευρώ για τους δικούς μας ιδιοκτήτες, αν θα είναι τελικώς δικαιούχοι. Αναμένουμε και εμείς, όπως φαντάζομαι και όλες οι επιχειρήσεις και όλος ο κόσμος, για το αν θα ενταχθούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να τύχουμε και εμείς κάποιες ενίσχυσεις, γιατί ουσιαστικά αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε χωρίς να έχουμε έσοδο και κόσμο για να μετακινηθεί.